για σένα απόψε μιλάνε. Όπου κοιτάξω η δική σου σκιά. Δευτέρα βράδυ και ακόμα ένα Midnight στον Τζο Γκρίξ στους 88,6. Ο Γιάννης Τσιμτσέλης φιλοξενεί τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο γνωστός τραγουδιστής μιλάει για όλα. Δεν μου αρέσει το reality μέρος. Απλά όμως το reality μέρος, το υπόλοιπο μέρος του talent show ήταν ο λόγος που μπήκα. Καμψικά. Και δεν αμφισβητώ ποτέ αυτό που με ανέδειξε. Κλείσαν οι ορίζοντες κι όλοι οι δρόμοι. Βγαίνεις από το παιχνίδι μετά, πώς αλλάζεις ζωή σου μετά? Αλλάζεις καθόλου? Κάνεις τα ίδια? Άλλαξε πάρα πολύ, ριζικά. Ριζικά. Δηλαδή, βασικά εγκαταστάθηκα πρώτα απ' όλα στην Αθήνα. Ναι. Έφυγα από την Πάτρα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η έδρα μου ήταν η Πάτρα, γιατί δούλευα συνέχεια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Λίγο οικογένειας και βασικότητα. Η έδρα μου τώρα είναι η Αθήνα. Έκανα δικά μου τραγούδια που αυτό ήθελα από μικρή ηλικία και ευχαριστώ τον Θεό και τους ανθρώπους που με βοήθησαν για να μπορώ να τα κάνω πραγματικότητα τα όνειρά μου. Είμαι, κοιτάς, δεν κάνεις λάθος. Μια συνεργασία που ήθελα και την έκανα ήταν με το Σταμάτη του Γονίδη. Το καλοκαίρι μας πέρασε. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη. Με τον Νίκο Μακρόπουλο που συνεργάστηκα ήταν μια άψογη συνεργασία. Ήμουνα όλη σου η ζωή. Αλήθεια, θα σου ρωτήσω. Σου έχουν πει για το μαλλί να το κόψεις, να το κάνεις τώρα, να το φτιάξεις? Έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Οι απόψεις δίστανται βέβαια. Ο περισσότερος κόσμος, πρέπει να πω την αλήθεια, ότι το επικροτεί, του αρέσει. Εμένα, να σου πω κάτι. Αφού αρέσει σε μένα. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, είναι ωραίο να έχεις και μια εικόνα προς τα έξω. Εντάξει, ρωτάω τον κόσμο να του αρέσει το μαλλί μου. Ο περισσότερος κόσμος λέει ναι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι ίδιο. Και γενικότερα εγώ στη ζωή μου από μικρή ηλικία πάντα έκανα στα μαλλιά μου διάφορα πράγματα. Τα έχω κάνει ένα χιλιάδες κουρέματα. Και σ' αρέσει να αλλάζει δηλαδή γενικότερα? Ναι, αυτό το στυλ που έχω αυτή τη στιγμή, που το έχω δηλαδή για 4 χρόνια συνεχόμενα, δεν θέλω να το αλλάξω γιατί μου αρέσει. Κάποια στιγμή όμως θα το αλλάξω. Δεν είσαι τάξη, να σε έχω ξεγράψει, θα έπρεπε κανονικά. Θέλω να πεις για τον Τζον Γκρίκ. Καταρχήν, εσύ τα βράδια σου ακούς Τζον Γκρίκ? Πάντα ακούω. Ο Τζον Γκρίκ είναι ο σταθμός που από την πρώτη στιγμή με έχει στηρίξει. Και γι' αυτό έρχομαι και εγώ εδώ στα φιλαράκια μου και τον Γιάννη να τα πούμε για να περάσουμε ωραία. Θέλω να περάσω τα δημοσιεύματα τώρα που σε θέλουν να κόβεις το μαλλί. Πας φαντάρος. Με ρώτησες και έξω. Ναι, σε ρώτησα και έξω. Δεν πάω ακόμα φαντάρος. Θα πάω φαντάρος, θα πάω. Ναι. Περιμένω να λήξει αναβολή μου. Μόλις θα λήξει αναβολή μου, θα πάω φαντάρος όπως πάει όλος ο κόσμος. Γιατί όλα τα δημοσιεύματα τα γράφουν για τα μαλλιά σου? Μα δεν ξέρω, τι γράφουν. Γράφουν ότι ο Νίκος που έχει μεγάλη αγάπη στα μαλλιά του και αυτά, τώρα θα τα κόψει και πώς θα αισθάνεται. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει αδυναμία ή αγάπη στα μαλλιά του εκτός από αυτούς που δεν έχουν? Δεν είναι και ο Σαμψόν. Δηλαδή, αν του κόψουν τα μαλλιά, του κόψουν τη δύναμη. Δηλαδή, έλεος. Είπε και πριν που ακούσατε τον Τζον Γκρίκ στα Midnight του Τζον Γκρίκ που κάνουμε κάθε Δευτέρα, ότι κουστάρει τις αλλαγές και κάποια στιγμή που θα θέλει αυτός να αλλάξει, θα αλλάξει. Μα έλα που λιώνω στα μάτια σου τα μαγικά.